Το συνέδριο αυτό γίνεται σε μια κρίσιμη για τη χώρα αλλά και για την Ευρώπη και για τον κόσμο στιγμή. Δίνουμε με αποφασιστικότητα και με ενότητα ως κυβέρνηση και ως κοινωνία, πιστεύω, τη δεύτερη μεγάλη μάχη μέσα σε ένα χρόνο. Μάχη σε ένα πόλεμο που συνεχίζεται. Τη μάχη της ανθρωπιάς και της ελληνικής, τη μάχη για το προσφυγικό και για τους πρόσφυγες, όπως το λέμε. Είναι μια μάχη πρωτίστως αξιών και αρχών, παρόλο που έχει και πολλά διαχειριστικά προβλήματα. Και είναι μια μάχη η οποία διαμορφώνει νέες διαχωριστικές γραμμές μέσα στην κοινωνία και σε όλη την Ευρώπη. Ζούμε ένα ιστορικό στοίχημα. Το λέγαμε και παλιότερα για την Ευρώπη. Θυμίζαμε την κρίση του 29, του 1929, τη μεγάλη κρίση, και τις μεγάλες διαχωριστικές γραμμές που άνοιξε τότε. Το λέγαμε θεωρητικά. Σήμερα όμως νομίζω ότι είναι πιο απτό το δίλημα. Από τη μια είναι η μαύρη προοπτική της ξενοφοβίας, του ρατσισμού, που θυμίζει τις πιο σκοτεινές σελίδες της Ευρώπης. Από την άλλη όμως είναι η προοπτική της αναγέννησης των αξιών του διαφωτισμού, του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης. Και είναι αυτή η προοπτική όχι μόνο χρέος μας να ακολουθήσουμε, αυτονόητο, αλλά είναι και μια ευκαιρία, πιστεύω, για να σχεδιάσουμε μια φυγή προς τα μπρος για την Ελλάδα. Ένα σχέδιο με το οποίο θα μπορέσει να κάνει τη χώρα μας ξανά μια δύναμη ενεργή και πρωτοπόρα στον αγώνα για την ελληνική και την ειρήνη. Είναι μια ευκαιρία επίσης για την επικαιροποίηση του αιτήματος, για την επαναθεμελίωση της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, πάνω στις αρχές της αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης, προσδοκίες οι οποίες δημιούργησε σε αρκετά χρόνια από την δημιουργία της. Τη νέα αυτή μάχη για το προσφυγικό η κυβέρνηση δεν τη δίνει μόνη. Τη δίνουμε ενωμένη με τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, με τις εθελοντικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, με τις δομές αλληλεγγύης, με τη συμβολή της Εκκλησίας. Είναι μια μάχη, θα έλεγα, όλου του λαού και όλης της κοινωνίας και αυτό της δίνει μια ευρύτερη δυναμική και μόνο έτσι μπορούμε πράγματι μια χώρα που μαστίζεται τόσο πολύ από οικονομική και κοινωνική κρίση, μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη νέα πρόκληση. Ποιο είναι το σχέδιό μας και ποιοι οι στόχοι μας. Είναι μέρα εξελίξεων στην Ευρώπη. Θα έχουμε το χρόνο να μελετήσουμε με ακρίβεια και σε βάθος τις συμφωνίες. Εκείνο που εγώ θα ήθελα να πω, είναι ότι όποιες συμφωνίες αποφασίστηκαν σήμερα, το γνωρίζουμε θα έχουν δυσκολίες. Θα κριθούν στην πράξη επομένως και διότι η επιτυχία τους εξαρτάται από την συνισταμένη της δράσης πάρα πολλών παραγόντων πέρα από μας. Τι θα κάνει η Ευρώπη, τι θα κάνουν επιμέρους χώρες Ευρώπης, τι θα κάνει η Τουρκία, τι θα γίνει στην αιστεία της κρίσης που μην το ξεχνάμε, μιλάμε μόνο για τα αποτελέσματα της κρίσης, τα συμπτώματα. Η κρίση, η βασική είναι ο πόλεμος. Είναι η δυστυχία. Είναι η αποσταθεροποίηση της Συρίας και της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής σε ένα μεγάλο μέρος. Εμείς δεν θα ησυχάζουμε μέχρι να δούμε δεσμεύσεις και μέχρι να δούμε να υλοποιούνται οι δεσμεύσεις. Διότι αρκετές διαψεύσεις έχουμε ως τώρα. Εμείς δεν πρέπει να επαναβαβόμαστε όσο θα υπάρχουν κλειστά σύνορα. Όσο οι πόλεμοι θα συνεχίζονται. Πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε σε τρία τουλάχιστον μέτωπα. Πρώτον, για ένα ολοκληρωμένο και αξιόπιστο σχέδιο που θα δίνει έμφαση, όπως είπα, στις αρχικές αιστείες της κρίσης, δηλαδή στο σταμάτημα του πολέμου στη Συρία, την επίλυση του Παλαιστινιακού, την ανασυγκρότηση και τη σταθεροποίηση ευρύτερης περιοχής. Αν διατίθετο ένα ποσό έγκαιρα ή έστω και τώρα
ένα τύπου σχέδιο Marshall, σχέδιο την περιοχή, και ριζικότερα αποτελέσματα θα είχε, αλλά και δεν θα υπήρχε όλη αυτή η συμφορά και η δυστυχία των ανθρώπων οι οποίοι προσφέρουν σε εμάς για βοήθεια. Και αυτό ακριβώς δείχνει ότι το πρόβλημα όχι μόνο δεν είναι μόνο υλικό, υπερβαίνει ακόμα και τα όρια της Ευρώπης, διότι ένα τέτοιο σχέδιο απαιτεί τη σύμπραξη των ευρύτερων παγκόσμιων δυνάμεων, όπως είναι προφανές. Σε ένα τέτοιο σχέδιο η κυβέρνηση επιθυμεί και το έχει δείξει ότι θέλουμε η χώρα μας να παίξει ρόλο πρωταγωνιστικό και στη συγκρότηση ενός τέτοιου ολοκληρωμένου σχεδίου, αλλά και στην υλοποίησή του. Θέλουμε να είμαστε μέρος της λύσης του προβλήματος και όχι μέρος του προβλήματος. Και έτσι ενεργήσαμε από την αρχή. Και πιστεύουμε ότι κάνοντας αυτό θα μπορέσουμε ως χώρα και ως κοινωνία να αναβαθμίσουμε τη διεθνή μας θέση, να ενισχύσουμε το διεθνή ρόλο και το κύρος της χώρας μας. Το δεύτερο μέτωπο είναι η ανθρώπινη διαχείριση όσων μένουν προσωρινά στη χώρα μας μέχρι να μετανκατασταθούν ή μέχρι να ταυτοποιηθούν πλήρως. Πρόκειται για μια κατάσταση μεταβατική, όπου όμως και μέσα σε αυτή τη μεταβατική κατάσταση έχουμε ευθύνη να εξασφαλίσουμε, όπως είπα, τις πληρέστερες συνθήκες υγιεινής, σύντησης, ασφάλειας αυτών των ανθρώπων. Και το τρίτο μέτωπο είναι η προετοιμασία μας, η προετοιμασία των υποδομών, ένα μέρος αυτών των προσφύγων, το μέρος που θα μας αναλογεί με βάση το συνολικότερο σχέδιο, να το φιλοξενήσουμε για μια διαρκέστερη περίοδο. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν θα ανταλλάξουμε χρήματα με πρόσφυγες. Όπως έχω ξαναπεί και έχουμε πει, όραμά μας δεν είναι να γίνουμε επιδοτούμενοι συνοριοφύλακες της Ευρώπης. Όγειρό μας δεν είναι να γίνουμε μια αποθήκη ψυχών με κάποια υλικά ανταλλάγματα. Όραμά μας είναι να συμβάλλουμε με θυσίες και με προσπάθειες στο να λυθεί το πρόβλημα. Και η λύση του προβλήματος εξαρτάται από όλους. Δεν μπορεί να λυθεί αν δεν υπάρξει ένα μέρισμα ευθύνης για όλες τις χώρες και όλες τις κοινωνίες και όλους τους λαούς. Αυτή είναι μια απλή αλήθεια που ο κάθε άνθρωπος την καταλαβαίνει. Η στάση μας απέναντι στις μονομερές κρατικές πολιτικές είναι στάση αυστηρή, όχι διότι δημιουργούν πρόβλημα μόνο σε εμάς, αλλά διότι υπονομεύουν, υποσκάπτουν την αναγκαία κοινή ευρωπαϊκή πολιτική και δηλητηριάζουν, μπορώ να πω, και τις σχέσεις ανάμεσα σε λαούς και κοινωνίες. Όμως, στυλιτεύουμε τα 2 μέτρα και 2 σταθμά που ακολουθεί η Ευρώπη. Πέρυσι κόντεψε να καταστραφεί αυτή η χώρα, επειδή υποτίθεται δεν τηρούσαμε τους κανόνες. Σήμερα οι κανόνες παραβιάζονται πολλαπλά και βλέπουμε μία εντελώς διαφορετική στάση. Όμως μέχρι εκεί, εμείς δεν υιοθετούμε το δόγμα της τιμωρίας. Η απάντησή μας δεν είναι να τιμωρηθούν οι χώρες εκείνες που μας τιμωρούν. Η απάντησή μας είναι να υπάρξει εντατικοποίηση προσπάθειας για μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική που θα απομονώνει ακριβώς ακραίες φωνές και ακραίες συμπεριφορές. Η στάση μας απέναντι στους γείτονες είναι επίσης σαφής. Τους λέμε ότι αγαπητοί γείτονες, κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος με το κλείσιμο των συνόρων. Υπηρετείτε την Ευρώπη των αποκλεισμών, από την οποία Ευρώπη των αποκλεισμών πρώτα θύματα θα είστε πάλι εσείς, οι γείτονές μας. Βλάπτετε επομένως όχι την Ελλάδα, βλάπτετε το μακροχρόνιο συμφέρον των ίδιων των δικών σας λαών. Εμείς ως λαός δεν μετανιώνουμε που τηρήσαμε σε ανάλογη περίπτωση διαφορετική στάση. 1 εκατομμύριο γείτονές μας μπήκαν στην Ελλάδα τη δεκαετία των 90. 12.000 παιδιά σερβόπουλα φιλοξενήσαμε
και το λέμε με καμάρι στα χρόνια του πολέμου. Ήταν τα παιδιά του πολέμου, όπως γράφαν τότε εφημερίδες. Δεν μετανιώνουμε για αυτή μας στάση. Εμείς αυτή την πολιτική αρχών θα συνεχίσουμε. Και πιστεύουμε ότι σε περιόδους μεγάλων αναταράξεων όπως είναι αυτές που ζούμε, θα πρέπει να σκεφτούμε με όρους στρατηγικούς και μακροπρόθεσμους. Η στρατηγική λοιπόν, η μακροπρόθεσμη και για την Ελλάδα και για την πρώην δημοκρατία της Μακεδονίας και για την Βουλγαρία και για τη Σερβία και για όλη τη Βαλκανική δεν είναι να υψώσουμε τείχη και να δημιουργήσουμε έρηδες ή να αναζωπυρώσουμε εθνικισμός του παρελθόντος. Το μέλλον μας είναι κοινό, είναι η Βαλκανική συνανάπτυξη όπως κάποιοι σε αυτόν τον πολιτικό χώρο που είμαστε είχαν πει ήδη από τη δεκαετία του 90. Όσες δυσκολίες και αν εμφανίζει μια τέτοια προσπάθεια σήμερα. Αυτή όμως είπα είναι η δεύτερη μάχη. Και την είπα δεύτερη διότι η πρώτη μάχη βέβαια ήταν η μάχη της διαπραγμάτευσης που συνεχίζεται και θα ήθελα απλώς να κάνω μια υπενθύμηση διότι κινδυνεύει να ξεχαστεί. Τι εμείς προτείναμε πέρυσι τέτοιες εποχές, πέρυσι το Γενάρη, τι πρότεινε η κυβέρνησή μας μόλις εκλέχτηκε? Μήπως προτείναμε να υλοποιηθεί το σχέδιό μας παραβιάζοντας τους ευρωπαϊκούς κανόνες? Μήπως προτείναμε να ακουστεί μόνο η φωνή του ελληνικού λαού αγνοώντας τις φωνές των άλλων λαών? Όχι. Αυτό που προτείναμε ήταν τότε μια συμφωνία αμοιβαία εποφελή. Και δεν το προτείναμε μόνο εμείς. Στο πρώτο Eurogroup που έτυχε να είμαι, θυμάμαι ζωντανά τις δύο απόψεις. Η μία άποψη έλεγε ότι πρέπει να συνδυάσουμε την πολιτική βούληση που δημοκρατικά εξέφρασε ο ελληνικός λαός με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να βρούμε ένα κοινό έδαφος, το περιβόητο common ground. Η άλλη άποψη έλεγε τίποτα δεν θα συζητήσουμε, αδιαφορούμε για το αν έγιναν εκλογές στην Ελλάδα και ποιο ήταν το αποτέλεσμά τους. Το μόνο που πρέπει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση είναι να ολοκληρώσει την πέμπτη αξιολόγηση που δεν ολοκλήρωσε η προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά. Αντιμετώπισαν δηλαδή με αντιδημοκρατικό τρόπο ένα δημοκρατικό αίτημα. Και ο λόγος που το λέω αυτό, νομίζω ότι σήμερα γίνεται επίκαιρο ότι η συμφωνία που εμείς προτείναμε ήταν μια συμφωνία win-win. Δεν ήταν μια πρόταση κάποιων αφελών ευρωπαϊστών, αλλά ήταν μια πρόταση συνειδητή που έβλεπε ότι υπάρχει ένα κοινό συμφέρον που αφορά και την Ελλάδα και αφορά και την Ευρώπη. Μας λένε ότι ιτηθήκαμε και βεβαίως ιτηθήκαμε, δεν πετύχαμε το στόχο μας. Αλλά ποιοι νίκησαν? Είναι υπερήφανη σήμερα η Γερμανία? Κέρδισε σε κύρωση η Ευρώπη από αυτά που έγιναν πέρυσι το καλοκαίρι? Είναι πραγματικά νικητές αυτοί που σήμερα βλέπουν τα ακροδεξιά να αναζωπυρώνεται στην ίδια τη Γερμανία μέσα ακριβώς από τις ύβρις, τις συκοφαντίες, τις προσβολές, τα ψεύδια ότι δήθεν η Ελλάδα φταίει για την κρίση του ευρώ? Ο λόγος λοιπόν που αναφέρω αυτά είναι διότι νομίζω ότι η προσφυγική κρίση μπορεί να διευκολύνει σήμερα να δούμε ότι και εκείνη η μάχη ήταν μια μάχη αρχών, ήταν μια μάχη για τη δημοκρατία στην Ευρώπη, ήταν μια μάχη για αρχές και όχι μια μάχη απλώς για κονδύλια, για ποσά, για διαδικασίες ή για τεχνικούς χειρισμούς. Εμείς λοιπόν αυτόν τον χρόνο αντιμετωπίσαμε δύο σχέδια ταυτόχρονα. Το σχέδιο των εχώριων αντιδραστικών δυνάμεων που ήθελαν να αποτρέψουν την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ ή αφού κέρδιζε ο ΣΥΡΙΖΑ να μείνει η κυβέρνηση αυτή μια αριστερή παρένθεση, τα σχέδια προέβλεπαν κατάρρευση της κυβέρνησης ήδη από τον Μάρτιο ή έστω λίγο αργότερα. Και το δεύτερο σχέδιο ήταν εκείνο το σχέδιο που ήθελε να αποτρέψει μετατοπίσεις προς τα αριστερά στην υπόλοιπη σε άλλες χώρες της Ευρώπης όπως την Ισπανία, όπως την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και αλλού. Νομίζω οι εξελίξεις δείχνουν ότι εμείς δεν πετύχαμε τους στόχους μας, υποχρεωθήκαμε σε μία αναδίπλωση, αλλά τα σχέδια αυτά ανατράπηκαν και τα δύο. Στην Ελλάδα υπάρχει μια αριστερή κυβέρνηση που υλοποιεί το σχέδιό της και στην Ευρώπη η διαδικασία των μετασχηματισμών και των αριστερών μετατοπίσεων συνεχίζεται σε αρκετές χώρες. Ήταν λοιπόν όντως μια σκληρή μάχη, σε ένα πόλεμο όμως ο οποίος συνεχίζεται. Η τρίτη μάχη όμως που δίνουμε ως κυβέρνηση και ως κοινωνία νομίζω
Είναι μια μάχη που αφορά το εσωτερικό της χώρας, είναι μια μάχη για την αλλαγή του κράτους και της κοινωνίας. Είναι προφανές ότι είμαστε μια κοινωνία σε μετάβαση. Και όπως ξέρουμε, σε κάθε τέτοια ιστορική φάση, σε κάθε τέτοια ιστορική διαδικασία, υπάρχει μια μεγάλη και πολυεπίπεδη σύγκρουση με κοινωνικό περιεχόμενο, μια μάχη ανάμεσα στο νέο και το παλιό. Και ξέρουμε επίσης ότι σε αυτές τις μάχες το παλιό δεν υποχωρεί εύκολα. Όχι μόνο δεν υποχωρεί, αλλά αποκτά και μια επιθετικότητα. Προσπαθεί να κρατήσει ή να ανακτήσει προνόμια που χάνει. Πάρτε το παράδειγμα της επιχειρηματικότητας. Στην Ελλάδα, όπως και σε όλες τις χώρες, δεν έχουμε μία μορφή επιχειρηματικότητας. Έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες κερδίζουν αξιοποιώντας τεχνολογίες, νέες μορφές οργάνωσης, διεθνοποίηση, εξαγωγές κλπ. Έχουμε όμως και μορφές επιχειρηματικότητας που βασικό τους όπλο ήταν η σχέση με την εκάστοτε εξουσία. Είναι αυτό το φαινόμενο που έχει ονομαστεί διαπλοκή. Δεν πρόκειται περί διαπλοκής ακριβώς. Είναι μία μορφή καπιταλισμού. Αυτή λοιπόν η μορφή του καπιταλισμού, αυτή η μορφή της επιχειρηματικότητας, που ως τώρα στηριζόταν στο γεγονός ότι μπορούσε με ένα τηλέφωνο να παίρνει δάνεια, να διαγράφει δάνεια, να λύνει προβλήματα, αυτή η μορφή έχει ξεπεραστεί. Όχι από εμάς, έχει ξεπεραστεί από τα πράγματα. Ή θα προσαρμοστούν, ή θα έχουν διαρκώς και περισσότερα προβλήματα. Μια δεύτερη διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη είναι η διαδικασία κατά την οποία παλιοί θεσμοί, τους οποίους δεν έχουμε αλλάξει, λειτουργούν τώρα πια σε νέα πολιτικά πλαίσια και διαπιστώνουμε αντιφατικές καταστάσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου αυτοί οι θεσμοί αντιδρούν προς την κυβέρνηση σε κάθε αλλαγή. Έχουμε όμως και φαινόμενα αξιοσημείωτα που ήδη οι θεσμοί, χωρίς να τους αλλάξουμε, μέσα νέο πολιτικό πλαίσιο, παράγουν θετικά αποτελέσματα. Παραδείγματος χάρη η δικαιοσύνη. Η ίδια δικαιοσύνη είναι αυτή η οποία και οι ίδιες αρχές είναι αυτές που σήμερα αποκαλύπτουν εκβιαστές και συμμορίες εκβιαστών. Οι ίδιες αρχές είναι εκείνες οι οποίες δεν μπορούσαν επί χρόνια να ταυτοποιήσουν κάποιους από τη λίστα Lagarde και σήμερα με τη λίστα Borgerlands, που είναι και πιο δύσκολη λίστα, διότι δεν έχει πλήρη στοιχεία, σε λίγες εβδομάδες ταυτοποιήθηκαν εκατοντάδες άτομα που έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς. Αυτή λοιπόν η διαδικασία επίσης έχει ενδιαφέρον, διότι όλο αυτό γίνεται μέσα από μάχες, διότι οι φυγόμενοι, αυτοί που φοβούνται να φυγούν, ότι θα φυγούν, αποτελούν το δεύτερο μπλοκ το οποίο αντιδρά βία στην κυβέρνηση. Το πρώτο είναι αυτό το οποίο πλουτίζει και πλούτιζε με τις πολιτικές του σχέσεις. Το δεύτερο είναι αυτό που έχει δικαστικές εκκρεμότητες. Και φοβάται ότι αν λειτουργήσουν οι θεσμοί με αντικειμενικότητα, ενδεχομένως να έχουν προβλήματα. Και η τρίτη διαδικασία είναι η πιο ενδιαφέρουσα, θα έλεγε κανείς. Είναι η διαδικασία της δημιουργίας νέων θεσμών. Νέων εφαρμογής νέων πολιτικών. Παραδείγματος χάρη, προχωρεί αυτή η κυβέρνηση ένα επανασχεδιασμό του κοινωνικού κράτους. Με νέες αρχές, με νέες αξίες. Δεν μας ενδιαφέρει να δώσουμε μόνο ένα πιάτο φαΐ στο φτωχό. Θέλουμε να βελτιώσουμε την ικανότητα των ανθρώπων. Να αντιστέκονται και να κάνουν σχέδια ζωής. Και αυτό είναι πιο σύνθετο. Διότι εκτός από φαΐ θέλει εκπαίδευση, θέλει πολιτισμό. Επανασχεδιάζουμε το κοινωνικό κράτος με βάση τις νέες ανάγκες που δεν υπήρχαν πριν. Είμαστε σε μια κοινωνία σε φοβερή μετάλλαξη από πριν από 5-7 χρόνια μέχρι σήμερα. Με τεράστια ποσοστά φτώχειας, με τεράστια ποσοστά ανεργίας, με κινδύνους κοινωνικών αποκλεισμών. Δεν αρκεί λοιπόν να ξαναδούμε το κοινωνικό κράτος ως ένα μέγεθος που θα του δώσουμε κάποια λεφτά παραπάνω ή θα το μεγαλώσουμε. Θέλει μια αναδόμηση για να δημιουργήσουμε δομές και θεσμούς κάτω, στη βάση, στην κοινωνία. Και πρέπει να βρούμε τρόπους επίσης να συνδυάσουμε δομές δημόσιες με δομές κοινωνικές, αλληλέγγυες, συλλογικές προσπάθειες και πρωτοβουλίες. Είναι ένα πείραμα δύσκολο, διότι γίνεται μέσα σε στενότητες δημοσιονομικές, αλλά ταυτόχρονα περικλείει τη δυναμική του να αξιοποιήσουμε ακριβώς δυνάμεις της κοινωνίας που στο παλιό μοντέλο ήταν αποξενωμένες και απέναντι. Σχεδιάζουμε νέους αναπτυξιακούς θεσμούς και νέα εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία.
που θα μπορούμε να τα παρουσιάσουμε σύντομα, στους επόμενους μήνες, και τα οποία ακριβώς θα επιλύσουν προβλήματα χρόνια. Διότι ακόμα και στις καλές εποχές του χρήματος, πιστωτικού συστήματος, η μικρομεσαία επιχείρηση δεν είχε πρόσβαση εύκολη στην χρηματοδότηση. Υπήρχε και τότε τραπεζικός αποκλεισμός, πολύ περισσότερο σήμερα. Προωθούμε νέους θεσμούς επιλογής και αξιολόγησης τελεχών υψηλής ευθύνης. Να τελειώσει αυτό το σύστημα που υπάρχει στη χώρα μας δεκαετίες εδρεωμένα, όπου η κάθε κυβέρνηση ψάχνει τριγύρω της να βρει γνωστούς και φίλους να διορίσει. Το νομοσχέδιο Βερναδάκη ακριβώς διασφαλίζει ένα αντικειμενικό σύστημα, ένα μητρό στελεχών που θα δημιουργείται, από το οποίο θα επιλέγονται με αντικειμενικές αξιοκρατικές διαδικασίες τα στελέχη κλπ. Όπως και νέοι θεσμοί αξιολόγησης και ανάδειξη γενικότερα στο δημόσιο. Προωθούμε τη διαφάνεια και τη διάβγεια στις τράπεζες. Να σταματήσει τα ιδιόμορφα σκοτεινά, όπως τα λένε, μυστικά κονδύλια. Γιατί να μην ξέρει η κοινωνία, δηλαδή, πού διαθέτουν οι τράπεζες, τις διαφημίσεις τους, τις χορηγίες τους. Εάν αυτό γινότανε, δεν θα έβλεπε κάποιος ότι έντυπα, λαθρόβια, χωρίς κυκλοφορία, παίρνει χιλιάδες ευρώ διαφήμιση? Δεν θα υπήρχε μια γενικότερη έλεγχος της κοινωνίας, γενικότερος έλεγχος της κοινωνίας? Και γενικότερα να σταματήσει αυτή η διαδικασία και η λογική των χαριστικών δανείων προς όσους έχουν δύναμη και όχι σε όσους έχουν ανάγκη. Τι επιδιώκουμε μέσα από αυτές τις αλλαγές και άλλες που ο χρόνος δεν επιτρέπει να αναπτύξω? Πρώτον, να λύσουμε προβλήματα, μερικά από τα οποία είναι χρόνια προβλήματα του ιστορικού παρελθόντος. Προβλήματα που κάποτε θα μπορούσε να ονομάσει κανείς προβλήματα αστικού ξυγχρονισμού. Μόνο που σήμερα δεν είναι προβλήματα αστικού ξυγχρονισμού, διότι συνδέονται με την επίλυση του κοινωνικού προβλήματος. Είναι προβλήματα προχωρήματος της κοινωνίας. Ταυτόχρονα όμως πρέπει μέσα από όλες αυτές τις συγκρούσεις, μέσα από τα διλήμματα, αν θα πρέπει να γίνει hot spot, αν πρέπει να γίνει το ένα, αν πρέπει να γίνει το άλλο, καταστάσεις διλημματικές με δυσκολίες που πρέπει να αναγνωρίζουμε. Μέσα από όλα αυτά όμως, θέλουμε η κοινωνία να συνειδητοποιήσει τις μεγάλες επιλογές που πρέπει να κάνουμε και τα μεγάλα διλήμματα και να συγκροτήσουμε επομένως εκείνο το μεγάλο συνασπισμό κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων, ο οποίος ήταν και πριν αναγκαίος, αλλά σήμερα πολύ περισσότερο, το δυνάμεων εκείνων οι οποίες θα ηγηθούν με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ στη τιτάνια προσπάθεια για την ανασυγκρότηση της χώρας και για την επανείδηση της Ευρώπης, δύο στόχοι που είναι αλληλένδετοι και αλληλεξαρτώμενα μεταξύ τους. Και ας είπαν ορισμένοι πρώην πρωθυπουργοί πρόσφατα ότι το να θέλει κανείς να αλλάξει την Ευρώπη είναι μία ανοησία. Δεν συμφωνούμε καθόλου με αυτό. Το να πιστεύει κανείς ότι με αυτή την Ευρώπη μπορεί να προκόψουν οι κοινωνίες, αυτό να μας επιτραπεί να πούμε ότι είναι μια μεγάλη ανοησία. Και έρχομαι στο δεύτερο θέμα που θα ήθελα να αναφερθώ. Ποιος είναι ο ειδικός χάρτης, ρωτάνε πολλοί, για την έξοδο από την κρίση? Ποια είναι η δική μας πιθάκη και ποιος ο δρόμος για να φτάσουμε εκεί? Το θέμα βέβαια είναι μεγάλο, διότι για μας η Ιθάκη δεν είναι αξιολόγηση, ούτε είναι καν η λύση του προβλήματος του χρέους. Η Ιθάκη για μας είναι να δημιουργήσουμε μια νέα κοινωνία, ένα νέο, βιώσιμο, δίκαιο, κοινωνικό και οικονομικό υπόδειγμα. Όμως μέσα σε αυτό το ταξίδι πράγματι υπάρχουν τρεις διαδρομές που εφόσον συγκλίνουν θα μπορούμε να πούμε ότι αρχίζει η πορεία προς την έξοδο από την κρίση. Η πρώτη διαδρομή είναι η εφαρμογή της συμφωνίας που έχουμε υπογράψει ως όρο για τη χρηματοδότηση της χώρας με τον πιο δίκαιο δυνατό τρόπο. Η δεύτερη διαδρομή είναι η υλοποίηση αυτού που έχει αποκληθεί παράλληλο πρόγραμμα, αλλά είναι κάτι πολύ ευρύτερο όπως θα εξηγήσω. Και το τρίτο είναι η εφαρμογή μιας νέας αναπτυξιακής στρατηγικής, η οποία θα αντιμετωπίζει τους διαθρωτικούς παράγοντες και της χαμηλής ανταγωνιστικότητας που έχουμε και των τεράστιων κοινωνικών ανισοτήτων που χαρακτηρίζουν τη χώρα μας. Δύο λόγια για το κάθε μια από αυτές τις τρεις διαδρομές. Η υλοποίηση της συμφωνίας έχει ως κόμβο τώρα τη λεγόμενη πρώτη αξιολόγηση. Γιατί έχει σημασία αυτή η αξιολόγηση? Πρώτον, διότι με αυτήν υλοποιούμε περίπου το, ίσως να έχουμε φτάσει τώρα το 60% ή και το 70% των δράσεων τη
συμφωνίας. Δεύτερον, διότι με την πρώτη αξιολόγηση, εφόσον γίνει σωστά και έγκαιρα βέβαια, θα υπάρξει, μπορεί να υπάρξει ένα θετικό σοκ, το οποίο θα προκληθεί από τα εξής συγκεκριμένα γεγονότα. Πρώτον, θα αποκατασταθεί η ρευστότητα στην οικονομία. Η Ελλάδα, το ελληνικό σύστημα θα μπορεί να δανείζεται με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως κάνουν και άλλες χώρες. Δεύτερον, θα μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, από το οποίο ακόμα και αν δεν μπορούμε να πάρουμε πολλούς πόρους, θα είναι ένα σήμα ότι η Ελλάδα επιστρέφει σε ένα είδος κανονικότητας, ας το πω έτσι. Δεύτερον, θα υπάρξει επίσης ταυτόχρονα η συζήτηση για το χρέος, η οποία ανεξάρτητα από την πορεία και τη διάρκειά της, θα σηματοδοτήσει ένα γεγονός το οποίο μέχρι τώρα δεν το είχαμε. Μέχρι τώρα είχαμε υπόσχεση ότι κάποτε ενδεχομένως θα δούνε και το χρέος. Τώρα το χρέος αναγνωρίζεται ως πρόβλημα προς επίλυση και τότε. Το τρίτο είναι ότι θα μπει σε εφαρμογή μια ολοκληρωμένη στρατηγική ενεργητικής διαχείρισης των κόκκινων δανείων. Για όσους είναι εξοικειωμένοι με τα οικονομικά, κατανοούν περισσότερο ότι αν οι τράπεζες δεν απαλλαγούν από τα κόκκινα δάνεια, δεν είναι τράπεζες. Είναι κατ' επίφαση τράπεζες. Άρα για να λειτουργήσει η επανεκκίνηση, η χρηματοδότηση και η επανεκκίνηση της οικονομίας, πρέπει να συντρέξει και αυτός ο παράγοντας. Τέταρτον, όπως είπα, θα μπουν σε εφαρμογή μια σειρά χρηματοδοτικά εργαλεία και μηχανισμοί, οι οποίοι θα μπορούν να χρηματοδοτούν και μάλιστα παραγωγικές επενδύσεις. Θα εξαλειφθούν πλήρως τα capital controls σε αυτή την πορεία και θα αρχίσει να συζητείται η έξοδος στις αγορές. Όλο αυτό το πακέτο των μέτρων θα σημάνει τη μετάβαση της οικονομίας από μια φάση καθήλωσης και ύφεσης σε μια φάση ανάκαμψης. Προσοχή όμως. Δεν είναι αυτό για μας η έξοδος από την κρίση. Ακόμα και αν αυτή η ανάκαμψη πάρει υψηλούς ρυθμούς. Ακόμα και αν τα χρηματιστήρια για μια περίοδο εμφανίσουν, ας πούμε, υψηλή ανάταση κλπ. Θα είναι λάθος να κάνουμε το λάθος που έκανε και ο κύριος Σαμαράς. Αυτό θα είναι μια προϋπόθεση για άλλα. Διότι καλύτερα αντιμετωπίζει τα προβλήματα της ανεργίας, του ασφαλιστικού, όλα τα άλλα, αν η οικονομία σου είναι σε ανάκαμψη και έχεις μια δυνατότητα χρηματοδότησης, και αλλιώς βέβαια όταν είσαι σε ύφεση, σε τέλμα και δεν υπάρχει κανένα φως μπροστά. Εδώ λοιπόν έρχεται η δεύτερη διαδρομή, που είναι εξής σημαντικό να συμπέσει με την πρώτη. Είναι η υλοποίηση του παράλληλου προγράμματος. Με τον όρο παράλληλο πρόγραμμα ονομάστηκε κάποια στιγμή, όπως γίνεται στην πολιτική αυθόρμητα, ονομάστηκε μια σειρά δράσεις για τη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής ή να το πω καλύτερα για την αποτροπή ακραίων κοινωνικών καταστάσεων. Ένα είδος δηλαδή παράλληλα με το μνημόνιο και όχι περιμένοντας την ολοκλήρωσή του, παράλληλα να γίνονται πράγματα τα οποία βοηθούν την κοινωνία να σταθεί στα πόδια της, όπως είναι το πρόγραμμα ανθρωπιστικής κρίσης, όπως ήταν η εκατόδοση για την εξόφληση των δανείων που βοήθησε να κόσμο αυτό το πρόγραμμα και έφερε και έσοδα στο Δημόσιο Ταμείο, όπως είναι η ελεύθερη πρόσβαση στο υγειονομικό σύστημα αυτών που δεν έχουν βιβλιάριο, δηλαδή των ανασφάλιστων, ας πούμε, κλπ. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά μέτρα. Αλλά παράλληλο πρόγραμμα δεν είναι μόνο αυτά. Παράλληλο πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα αλλαγής της κοινωνίας. Είναι όλες εκείνες οι αλλαγές που λέγαμε και προεκλογικά ότι πρέπει να γίνουν. Και δεν ήταν όλα λάθος όσο λέγαμε προεκλογικά. Τα περισσότερα εξακολουθούν να έχουν ισχύ. Είναι άλλο η χρονικότητα της υλοποίησής τους. Είναι λοιπόν το ευρύτερο σχέδιο με το οποίο θα αλλάξουμε την κοινωνία. Δεν θα αλλάξουμε την κοινωνία με το μνημόνιο. Και με το οποίο σχέδιο θα αποκαταστήσουμε και καταστροφές και ζημιές που έχει υποστεί η χώρα εξαιτίας των προηγούμενων μνημονίων. Άρα αυτό είναι ένα δεύτερο. Η έννοια παράλληλα όχι απλώς να κάνει με το ότι είναι παράλληλα με το μνημόνιο, αλλά στην ουσία όσο περνάει ο χρόνος θα είναι το πρόγραμμα της παρούσας κυβέρνησης, μαζί βεβαίως και με τις όποιες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις μένουν προς υλοποίηση. Η τρίτη και πιο κρίσιμη διαδρομή είναι ότι όλα αυτά δεν μας έφεραν ακόμα στην Ιθάκη. Δεν έχουμε ακόμα το νέο υπόδειγμα βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης. Έχουμε δημιουργήσει προϋποθέσεις του, έχουμε γκρεμίσει και είμαστε σε ρήξη με πολλές παθολογίες του παρελθόντος,
Όμως ακόμα από εδώ και πέρα αρχίζει η οικοδόμησή του. Και όπως έλεγε πρόσφατα, μάλλον περνά το χρόνο μου, κυρία Διευθύνουσα, όπως έλεγε πρόσφατα και ένα άρθρο του Μπλάκο, του Μάρκο Μπλάκοβιτς, αν το λέω καλά, του οικονομολόγου της Παγκόσμιας Τράπεζας, η ανισότητα είναι πια διαφορετική. Δηλαδή δεν είναι σωστό ότι αν έχουμε ανάκαμψη θα αυξήνονται και οι ανισότητες. Μπορεί να αυξήνονται οι ανισότητες. Άρα θέλουμε να μπούμε μετά σε μια στρατηγική αναπτυξιακή, η οποία δεν θα στηριχτεί στη μείωση του κόστου εργασίας, αλλά στην άνοδο, στη μείωση των ανισοτήτων και στην άνοδο της προστάμενης αξίας. Στη μεταφορά, δηλαδή στη μετατόπιση των οικονομικών δραστηριοτήτων σε τομείς, κλάδους και δραστηριότητες αυξημένης προστάμενης αξίας, που σημαίνει τομείς βιομηχανικούς, τομείς και πρωτογενούς παραγωγής, τομείς γνώσης, τομείς πολιτισμού. Αυτό είναι το νέο υπόδειγμα που ελπίζω, μόλις τελειώσουν όλες αυτές τις περιβόητες διαπραγματεύσεις, να μπορεί να τεθεί σε δημόσιο διάλογο και να γίνει ο άξονας από εδώ και πέρα της δημόσιας συζήτησης, δηλαδή ανάπτυξη, τι ανάπτυξη, πώς θα την πετύχουμε και για ποιον θα είναι αυτή η ανάπτυξη. Και έρχομαι στο τελευταίο μέρος που θα έπρεπε να είναι ίσως και το εκτενέστερο, που είναι και ο πυρήνας αυτού του συνεδρίου. Πώς να κάνουμε τον αγώνα μας ενάντια στη λιτότητα πιο αποτελεσματικό. Έτσι θα όριζα το θέμα αυτό. Διότι η ρητορική κατά της λιτότητας και οι αγώνες κατά της λιτότητας έχουν και σήμερα, αλλά η λιτότητα δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα για την Ευρώπη. Θα ήθελα να συνεισφέρω στις εργασίες του συνεδρίου αυτού, διότι είδα ότι ήδη έγιναν σημαντικές, ας πούμε, συζητήσεις, τρεις προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι να συνειδητοποιήσουμε ακόμα περισσότερο και εμείς και οι πολίτες τις ευρύτερες και τις βαθύτερες συνέπειες της λιτότητας. Η παρατεταμένη λιτότητα δεν θεραπεύει την κρίση, τη βαθαίνει. Το είδαμε, το ξέρουμε, το γνωρίζουμε αυτό. Η λιτότητα που άρχισε στην Ελλάδα το 10 δεν βελτίωσε την κρίση, την περιέπλεξε, δημιούργησε φαύλους κύκλους και γι' αυτό είμαστε σήμερα στην κατάσταση που είμαστε. Η λιτότητα βεβαίως δεν μειώνει τις ανισότητες, τις διευρύνει και τους δίνει εκρηκτικές διαστάσεις, διότι οι ανισότητες, όπως είπα, υπάρχουν και πριν τη λιτότητα. Ενώ όμως λίγος πολύ οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της λιτότητας είναι γνωστές και μελετημένες και μελετούνται, δεν συμβαίνει το ίδιο με τις πολιτικές συνέπειες της λιτότητας, νομίζω. Και όμως η παρατεταμένη λιτότητα έχει δύο συνέπειες πάρα πολύ σημαντικές που έχουν και πολιτική σημασία. Η πρώτη είναι ότι η παρατεταμένη λιτότητα κινδυνεύει να γίνει μόνιμο καθεστώς μέσα από μηχανισμούς που ξεφεύγει η ανάλυσή τους από τη σημερινή συζήτηση. Αν δηλαδή δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα η λιτότητα, ο χρόνος δεν βοηθάει, διότι συντελούνται στο μεταξύ καταστροφές και των μελλοντικών παραγωγικών δυνάμεων της κοινωνίας. Η δεύτερη πολιτική συνέπεια είναι ότι η λιτότητα φύρει τη δημοκρατία, μειώνει την εμπιστοσύνη προς θεσμούς και την ίδια τη δημοκρατία και δημιουργεί έτσι χώρο για την ανάπτυξη της ακροδεξιάς, ακόμα και της φασίζουσας δεξιάς, η οποία καπηλεύεται τη δυστυχία του κόσμου που η διαρκής λιτότητα δημιουργεί με εθνικιστικά, ρατσιστικά, ξενοφοβικά, αντιμεταναστευτικά συνθήματα, όπως είδαμε να συμβαίνει και στις πρόσφατες περιφερειακές εκλογές της Γερμανίας, αλλά και σε άλλες χώρες και πιο πριν και τώρα. Ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία. Πριν από την κρίση το 2007, το 57% των Ευρωπαίων πολιτών εμπιστευόταν τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Το 2013 το 57 είχε γίνει 31%. Το 2007 το 41% των Ευρωπαίων πολιτών εμπιστευόταν τις κυβερνήσεις. Γενικά τις κυβερνήσεις ως θεσμό. Το 2013 το ποσοστό αυτό από 41 έπεσε στο 23%. Και τώρα ίσως έχει περισσότερο. Ελλάδα.
Στην Ελλάδα το 2007 το 63% των πολιτών εμπιστευόταν τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα το 63% έχει γίνει 21%. Όχι σήμερα, το 2013. Το 2007 το 46% των Ελλήνων πολιτών εμπιστευόταν τις κυβερνήσεις γενικώς. Σήμερα το 2013 το 46% έχει γίνει 15%. Στην Ιρλανδία έχει γίνει 17%, στην Πορτογαλία είναι 15%, σε εμάς είναι 10%, στην Ισπανία είναι 9%. Όσοι δεν ανησυχούν με αυτή τη μεταβολή, μάλλον είτε δεν τους ενδιαφέρει η δημοκρατία, είτε δεν έχουν συνείδηση που στηρίζεται η δημοκρατία. Συμπέρασμα. Η λιτότητα βλάπτει σοβαρά τη δημοκρατία, άρα ο αγώνας κατά της λιτότητας είναι αγώνας υπέρ της δημοκρατίας. Και ο αγώνας για την υπεράσπιση της δημοκρατίας δεν νοείται αν δεν είναι και αγώνας κατά της λιτότητας και κατά των ανισοτήτων. Άρα αυτή θεωρώ ότι είναι μια σημαντική προϋπόθεση να αποτελέσει βάθρο της στρατηγικής μας και της διεύρυνσης του μετώπου αυτού, διότι μπορεί ένας κόσμος να μην πλήττεται από τη λιτότητα, αλλά τον ενδιαφέρει και πλήττεται όταν πλήττεται η ίδια η δημοκρατία και τα δικαιώματα του. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι χρειάζεται ένας συντονισμένος αγώνας και από τα πάνω, από το επίπεδο του κυβερνητικό και το κρατικό, και από τα κάτω, από το επίπεδο της κοινωνίας και των κινημάτων. Αυτό εμείς στην Ελλάδα το ζήσαμε με έναν τρόπο, θα έλεγα, πλήρη. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην αντιπολίτευση, βλέπαμε την αδυναμία των κινημάτων να ακουστούν. Βλέπαμε την αδυναμία μας μέσα στη Βουλή με τους λίγους βουλευτές να επηρεάσουν τις εξελίξεις. Νιώθαμε λοιπόν τα όρια της δράσης του από κάτω εξαιτίας της απουσίας μας από τους κεντρικούς θεσμούς. Και πιστεύω προσωπικά ότι αυτός είναι και ένας λόγος που ο ΣΥΡΙΖΑ εκπεκτάχθηκε από το 4 ή 5% στο 35%. Ο κόσμος ήθελε και από τα πάνω μια κυβέρνηση που να στηρίζει τις ανάγκες του. Τώρα όμως που ο ΣΥΡΙΖΑ είμαστε κυβέρνηση, νιώθουμε πολλές φορές την απουσία κοινωνικών κινημάτων, η δράση των οποίων χρειάζεται σε πολλές περιπτώσεις για να πω σε όλες, για να κάμψουμε τις αντιστάσεις κατεστημένων συμφερόντων που αντιδρούν, όπως έλεγα, σε κάθε αλλαγή. Ακόμα και για να πιεστεί η κυβέρνηση, να ενεργοποιηθεί σε κάποιους τομείς που μπορεί να παρουσιάζει καθυστέρηση. Ακόμα και να εμπνευστεί η κυβέρνηση με νέες ιδέες. Διότι εμείς πάντα λέγαμε ότι τα κινήματα είναι πηγή έμπνευσης για την πολιτική αριστερά. Η δεύτερη λοιπόν προϋπόθεση είναι να εξασφαλίσουμε σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μια σύνθεση δράσεων και πρωτοβουλειών και από τα πάνω, το λέω σχηματικά, και από τα κάτω, και αν όχι σε όλους, τουλάχιστον σε κάποιους βασικούς στόχους που μπορούν να είναι και αντικείμενο διαλόγου και συζήτησης. Η τρίτη προϋπόθεση είναι μια αξιόπιστη πολιτική πολιτικών συμμαχιών σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ερώτημα που εκ των πραγμάτων τίθεται είναι ποιος είναι ο χώρος και ο χρόνος του αγώνα για την ανατροπή του καθεστώτος της λιτότητας. Είναι το εθνικό κράτος μόνο? Είναι ένα στιγμιαίο γεγονός? Είναι μια κορυφαία μάχη? Είναι μια εφόρμηση σε ένα κάστρο, να το καταλάβουμε? Και με ποιες συμμαχίες μπορεί αυτό να επιτευχθεί? Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ πάντα πιστεύαμε ότι οι αλλαγές σε μια χώρα δεν είναι μεμονωμένα επεισόδια ή στιγμιαία γεγονότα, αλλά είναι σε τελευταία ανάλυση μέρος ευρύτερων πολιτικών και γεωπολιτικών μερικές φορές μετατοπίσεων και ανατροπών σε μια κλίμακα ιστορικού χρόνου. Είναι το περιεχόμενο μιας ιστορικής διαδικασίας. Διότι η ανατροπή της λιτότητας και των αιτιών της, και όχι απλά ο μετριασμός της, σημαίνει ανατροπή ενός ολόκληρου στρατηγικού σχεδίου, μια αλλαγή υποδείγματος και όχι απλά μιας επιμέρους πολιτικής. Γι' αυτό ποτέ δεν είπαμε ούτε διανοηθήκαμε ότι μπορούμε μόνοι μας να ανατρέψουμε το καθεστώς αυτό ή να αλλάξουμε μόνοι μας ή με μια στην Ευρώπη. Το σύνθημά μας είναι ακόμα ζωντανό: ανατροπή στην Ελλάδα, αλλαγή στην Ευρώπη, ήταν το δίπτυχο. Προβάλαμε.
Υπήρχε λοιπόν και υπάρχει ανάγκη συμμαχιών και ανάμεσα σε κυβερνήσεις, όπου αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα, πιέσεις και ηγεμονισμούς, και ανάμεσα σε πολιτικές δυνάμεις, που μπορούν να συγκλίνουν σε κοινές διαπιστώσεις και στόχους. Και το πρόβλημα της λιτότητας, που όπως είδαμε είναι ένα πρόβλημα ταυτόχρονα και πρόβλημα δημοκρατίας και πρόβλημα ανισοτήτων, είναι ένα τέτοιο πεδίο στο οποίο μπορούν να συνερθούν δυνάμεις της ριζοσπαστικής αριστεράς, δυνάμεις της οικολογίας, δυνάμεις σοσιαλιστικές και σοσιαλδημοκρατικές, που συνειδητοποιούν όμως την ανάγκη διαφοροποίησής τους από την ελευθερία συνένεση, μέρος της οποίας ήταν στις περισσότερες χώρες όλα αυτά τα χρόνια. Αγαπητές φίλες και φίλοι, δεν είναι η στιγμή για να κάνει κανείς απολογισμό ή να κάνει άντληση μαθημάτων. Όμως, ένα πράγμα που νομίζω ότι εμείς μάθαμε στον χρόνο που πέρασε ή μάλλον συνειδητοποιήσαμε βαθύτερα, είναι ότι το κλειδί για να αλλάξουμε την κοινωνία, το κλειδί για να αλλάξουμε την Ευρώπη, δεν είναι τα νομισματικά εργαλεία, δεν είναι τα έξυπνα χρηματοπιστωτικά μέσα. Παρόλο που και αυτά έχουν τη σημασία τους, το κλειδί τελικά για να προχωρήσουμε, για να προχωρήσει μια στρατηγική που συνοψίζεται στο μέσα στην Ευρώπη, αλλά ενάντια στις κυρίαρχες πολιτικές της Ευρώπης, το κλειδί, λέω, βρίσκεται στις πολιτικές συμμαχίες, στα κοινωνικά κινήματα, ιδίως αυτά που δρούν στο πλαίσιο μιας τέτοιας στρατηγικής. Σας ευχαριστώ.